το νοσοκομείο να μην είναι το τριτοβάθμιο νοσοκομείο ΑΚΕΠΑ, νοσοκομείο μίας νόσου. Και σήμερα, μετά την εφημερία αυτή και όλες τις εφημερίες, το νοσοκομείο είναι γεμάτο από παθολογικά περιστατικά, εις βάρος των άλλων παθήσεων που νοσηλεύει το νοσοκομείο, σοβαρών παθήσεων, ασθενών, ογκολογικών, αιματολογικών, καρδιοχειρουργημένων, όλα αυτά τα χειρουργεία και οι παθήσεις πηγαίνουν πίσω γιατί δεν υπάρχουν κενές κλίνες. Όλο το νοσοκομείο, σε όλες τις κλινικές, νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά, δεν υπάρχει διαχείριση, δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης των παθολογικών της γρίπης, νοσηλεύονται και τα τρία είδη τύπου γρίπης σε θαλάμους τετράκλινους, με άλλους ασθενείς, με άλλα νοσήματα, δεν υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης των ασθενών αυτών, με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη διασπορά και της γρίπης και των άλλων λοιμόξεων. Μια σοβαρή καταγγελία, όπου είναι η μονάδα ειδικών λοιμόξεων, γιατί το νοσοκομείο ΑΚΕΠΑ ξέρετε ότι είναι και κέντρο αναφοράς για αυτούς τους ασθενείς, όπου εγκαινιάστηκε με πολλές, έτσι, το έκαναν ακριβώς τυμπανοκρουσίες από τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας. Να σας πούμε όμως ότι αυτή η μονάδα δεν υπάρχει έξω από κινδύνου και όπως επίσης τελικά στην πράξη έβλεπαν ότι ειδικά σε έναν θάλαμο δεν χωράει φορείο. Κατά τα άλλα όμως γίνανε γένεια. Από την άλλη, εγώ θα ήθελα να προσθέσω, σύν αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, ότι είναι αυτό που λένε όλοι, είναι το burnout. Burnout, δηλαδή επαγγελματική κόπωση στο προσωπικό, και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω καταστάσεων και συνθηκών και υπολειτουργίας, υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, το οποίο εσύ σαν εργαζόμενος έρχεσαι να προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Και βέβαια, είναι πάρα πολύ γελίο, και μάλλον όχι γελίο, είναι πολύ σοβαρό, και ο προηγούμενος υπουργός, αλλά ειδικά αυτός, ο οποίος βέβαια την ίδια πολιτική ακολουθεί, δεν έχουμε καμία απάτη, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και γι' αυτό και μπήκε εδώ που μπήκε, ήταν αυτός που το 2013 κλείσανε νοσοκομεία και έπαιρνε κιόλας, ήταν και πολύ υπερήφανος γιατί τις διαθεσιμότητες των υγειονομικών τις είχε κάνει αυτός και όχι η Τρόικα. Λοιπόν, από αυτό και μόνο δείτε πώς αντιμετωπίζει η πολιτική και η συγκεκριμένη πολιτική την υγεία του λαού. Εμείς αυτό που λέμε είναι, γιατί συνέχεια μιλάνε για τις αυξήσεις που έχουμε πάρει, μετά από 37 χρόνια που δουλεύω και μετά από 13 χρόνια, η αύξηση καθαρή είναι 43 ευρώ. Αυτή είναι η αύξηση. Συν το ότι όλοι οι εργαζόμενοι πια είναι πάρα πολύ επιβαρημένοι με το flyover, γιατί είναι μια δουλειά που έχει κυκλικά ωράρια, που σημαίνει ο άλλος ότι για να έρθει να παραλάβει ένα τμήμα θα πρέπει να έρθει πολύ πιο νωρίς. Άρα το 8ωρο δεν είναι 8ωρο, έχει καταργηθεί στην πράξη. Το 8ωρο είναι 12ωρο, συν το πόσες φορές χρειάζεται να καθίσεις παραπάνω, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος να σε αντικαταστήσει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι με τους φόρους μας πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά αυτή την υγεία. Λοιπόν, είναι η υγεία η οποία δεν μας αξίζει. Σαν λαός έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χαμηλό μισθό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια υγεία η οποία πρέπει ή να έχεις λεφτά ή να είσαι πάρα πολύ πλούσιος τελικά για να βρεις την υγεία σου, και ας σκεφτούνε αν τελικά μας αξίζει όλο αυτό. Οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται και σήμερα στο πλευρό των υγειονομικών, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην υγεία έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στους συνταξιούχους. Εμείς σαν συνταξιούχοι βιώνουμε με τραγικό τρόπο τα αποτελέσματα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στην υγεία.